ακόμα ένα βίντεο στο κανάλι. Λοιπόν, βλέπετε εδώ αρχίζουμε κατευθείαν αυτό το βίντεο. Κανονικά το έκανα αύριο το πρωί, αλλά έπαιξα τα playoff του βουνού, τα πήγα άθλια. Και ακούστε τι έγινε. Πάω να ανοίξω 2-15 και κοιτάξτε τι τυχαίνει. Κοιτάξτε τι μου δίνει στο πρώτο 15K. Επιτέλους, λίγο luck, μιλάμε απίστευτο, δεν μπορώ να το πιστέψω. Αυτή τη στιγμή ο Fred κάνει 6 καλά, φυσικά για να πάει τόσο, αλλά είναι τρομερή κάρτα. Είναι τρομερή κάρτα, είναι OP. Εντάξει, τι να ζητήσεις. Τρομερό, εντάξει, δεν έχω κανένα παράπονο. Τρομερό. Και United λογικά θα πάντα θα περάσει. Πότε θα πάρει και upgrades, παιδιά, τρομερό. Φυσικά θα μπει βασικός, δεν έχω λόγια πραγματικά. Πάμε να ξέρουμε και το επόμενο και έτσι όπως είναι τα πράγματα θα δούμε και τι τιμένα. Κανονικά όπως είπα αυτό το βίντεο το σχεδίαζα για αύριο. Αλλά το ανοίγω το πρώτο 15 και μιλάμε έπαθα πλάκα. Και όταν είδα τη Βραζιλία, στην αρχή είπα ξενέρωσα γιατί λέω overísimo. Αλλά μετά είδα το CDM και λέω Fred, απίστευτο παιδιά. Εγώ πιστεύω θα σταθεροποιηθεί γύρω στα 250k. Είναι το είναι καρτάρα, εντάξει, τι να λέμε. Απίστευτο, δεν έχω λόγια πραγματικά. Εντάξει, επιτέλους ένα καλό pool, τι άλλο να πω. Θα τον βάλουμε εδώ. Τώρα λογικά πρέπει να βάλω ίσως κάνα τέγες, λεύμα, κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει αναγκαστικά. 97 και έμνε, ίσως πρέπει να βάλω τέγες, λεύμα αναγκαστικά, ή αυτό που θα ήθελα πολύ να κάνω αλλά νομίζω είναι πανάκριβος, είναι να πάρω Rashford, αλλά νομίζω είναι πολύ ακριβώς, πολύ εκτός budget. Α, είναι πάει... Α, εντάξει, δεν είναι τόσο ακριβώς. Δεν ξέρω, ίσως να αρχίσω να σκέφτομαι για Rashford. Πάει. Ναι, θέλω ακόμα αρκετά coins, είναι αλήθεια. 65, αν πουλήσω Sterling πάει 35, έχω 42. Θέλω 20k, δεν μπορώ να βρω αυτή τη στιγμή. Εντάξει, εδώ θα μπει ένας Rashford. Τώρα θα παίζω με αυτό, με τέτοιο cam. Θα παίζω αναγκαστικά με 97 και μέχρι να πάρω Rashford και Dembélé εδώ. Αναγκαστικά. Γενικά θέλω Rashford και Dembélé για να γίνει η ομάδα πάρα πολύ καλή. Τρομερό παιδιά, πραγματικά. Να δούμε και λίγο την κάρτα του. Η United νομίζω αυτή τη στιγμή είναι δεύτερη. Πιστεύω θα περάσει εκτός απρόοπτου, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Τρομερή κάρτα. Εντάξει παιδιά, θα είναι OP. Είναι ο Fred, σε όλα τα FIFA είναι OP. Είχα δοκιμάσει την goal του και είναι πολύ καλός. Πραγματικά έχει τρομερά stats, έχει τρομερά stats, είναι τρομερή κάρτα. Πιστεύω θα πάει γύρω στα 300k, τώρα πάει 500-600, εντάξει μόλις βγήκε. Και τον έτυχα στα πρώτα 7 λεπτά ας πούμε, κάπου εκεί. Τρομερό παιδιά, πρώτη φορά μου συμβαίνει να επίσης αν ξέχασα να σας πω. Βλέπετε εδώ ένα Βιδάλβε, σας το έχω πει καν, τον έτυχα από ένα 75 sim player. Τρομερός παιδιά, τρομερός. Αλλά εντάξει, δεν συγκρίνεται το Fred, δηλαδή τα δύο pool. Αλλά και πάλι είναι τρομερός ο Vidal. Πρώτη φορά μου συμβαίνει, ας πούμε, να βγαίνει πρόμο και να τυχαίνω στα πρώτα 10 λεπτά, ας πούμε, κάρτα. Και τρομερή κάρτα. Δεν θα ήταν τόσο καλό. Αλλά εντάξει, είναι τρομερό. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα objectives. Λοιπόν, βασικά τα objectives είναι ένα κρούζ, απλά δεν αξίζει. Και θέλει και 10 μάτς καλά. Δεν αξίζει ποτέ για κανένα λόγο από τα χειρότερα objectives, δεν ξέρω και το έκανε αυτό γι' πάμε στα SBC όπου βγήκε μια κάρτα ο Μπερνάρντο, ο οποίος είναι πολύ ωραίος. Και σκέφτηκα να τον κάνω, αλλά τώρα που είχα Fred δεν πρόκειται να τον κάνω. Εκτός να αλλάξει κάτι, ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί και να τον κάνω, μιλώ πολλά. Έχει ωραία κάρτα, εγώ αν τον χωρέσω κάπως παιδιά μπορεί να τον κάνω. Και βρω φόντερ, γιατί σίγουρα θα πάει 90, γιατί πιστεύω η City θα προκριθεί άνετα και θα κάνει και το 3-3. Πιστεύω βασικά ή το 2-3, αν και ας χάσει από την Παρή, δύο νίκες είναι. Αν μπορούσα να το χωρέσω κάπως θα προσπαθήσω, γιατί 82, 83, 84, 85 δεν είναι κακά. Διότι σκεφτείτε ότι θα πάρει και upgrades, δηλαδή πιστεύω θα πάει 90 άνετα. Οπότε μπορεί να το σκεφτώ κάπως να το χωρέσω ας πούμε. Ίσως να παίζω με δύο striker και να αλλάξω σύστημα. Ίσως να τον βάλω στον Dybala κάπως, κάτι τέτοιο να προσπαθήσω. Αλλά είναι λίγο δύσκολο να χωρέσει όπως είναι η ομάδα τώρα. Αλλά κάτι θα βρω. Εντάξει, ο Fred παιδιά τρομερή κάρτα. Πραγματικά δεν μπορώ να το πιστέψω ακόμα. Και αν η United κάνει το 2-3, γιατί νίκησε την Αταλάντα, θα πάρει και άλλο upgrade. Ας ελπίσουμε να το κάνει. Τώρα πάμε να δούμε λίγο πριν κλείσουμε το βίντεο. Δεν θα ήταν πολύ μεγάλο, αλλά πραγματικά τρομερό παιδιά. Δεν πίστευα ποτέ να τυχω κάτι. Και επειδή είχαν ευρεάσει κιόλας, να πω την αλήθεια, με το Weekend League, είπα θα κάνω αύριο το βίντεο. Αλλά κοιτάξτε πώς είναι τα πράγματα. Λοιπόν, πρώτη κάρτα, Διατά.
Δεν είναι κάτι το ακραίο. Πολύ ωραίο pace, ωραίο shooting για super sub κάτι λέει. Κατά τα άλλα, εντάξει, δεν και. Δεν θα πάει και πολύ. Στο discard κοντά θα είναι, πιστεύω. Βερίσιμο, πολύ ωραία κάρτα. Δύσκολα το λινκάρι, αλλά πολύ καλό συμπί. Αμα βι Λεύμπακ από Γαλλία δεν υπάρχουν καλά, οπότε είναι καλό δηλαδή. Μόνο Νούνο Μέντες νομίζω υπάρχει, οπότε είναι καλή λύση, γιατί δεν υπάρχουν Λεύμπακ από Γαλλία. Ελσαραουί, εντάξει, καλούτσικο, έχει και 5 skills. Η Ρώμα δεν θυμάμαι τι είναι αυτή τη στιγμή στη βαθμολογία, έχασε 6-1 όμω. Παρ' όλα αυτά, ξέρει και άσχημο. Τα ψόμπα πάρα πολύ καλό. Νομίζω θα γύρω στα 80 κάπα, κάπου εκεί. Φρένταξ, τι να πω, τον έτυχα κιόλα. Τρομερή κάρτα και θα ελπίσουμε να πάρει για κάποια upgrades. Τίλεμαντ κι αυτό πολύ καλό, αλλά το κακό του είναι το pace. Δεν έχει τόσο pace, αλλά παρόλα αυτά είναι ωραία καρτούλα. Χεσούς Νάβας πάρα πολύ καλό δεξιμπακ και η Λα Λίγκα δεν έχει καλά δεξιά μπακ. Οπότε λοιπόν είναι πολύ καλό. Βέρνερ, παιδιά, αυτή η κάρτα θα είναι πανάκριβη. Από τι πιο σπασμένε κάρτε θα είναι, εγώ σα το λέω από τώρα. Όποιο τον τύχει πραγματικά τρομερά τυχερό. Εντάξει, τι να πω, καρτάρα όπω και ο Ντε Γιόνγκ θα είναι καρτάρα και ο Ρόις. Αυτέ οι τρει κάρτε, παιδιά, είναι τρομερέ. Και φάνε όσοι τύχετε γενικά Γερμανία, UCL, πείστε τυχαίροι. Να δούμε από περίεργα πόσο κάνει ο Βέρνερ. Πιστεύω θα πάει για πολλά coins, η Τσέλ θα πάει άνετα στους 16 και πιστεύω θα πάρει και διπλό upgrade, οπότε θα πάει 90. Φανταστείτε αυτή την κάρτα 90. Πόσο σπασμένη θα είναι. Να το. Πάει. Πάει 1 μοίρο αυτή τη στιγμή. Σπασμένε. Καλά, ο καθένα ελπίζει να την τύχει, δεν πρόκειται. Παρ' όλα αυτά, καθόλου είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένο βασικά. Γιατί ό,τι έτυχα, Φρέντ. Πότε, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Άρχισε όλα. Σκεφτόμουν να το κάνω αύριο, αλλά τα άλλαξε όλα αυτή η κάρτα. Που πιστεύω ότι φάνε πολύ σπασμένο. Θα τον δοκιμάσω φυσικά και να σα πω. Αυτή τη στιγμή εντωμεταξύ κάνει 400 κάπα. Πάρα πολλά. Δεν νομίζω να κάνει τόσο γενικά, αλλά θα δούμε. Οπότε, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Όλοι ένα like, ένα sub και τα λέμε στο επόμενο. Γεια σας.